Είμαστε σήμερα εδώ, εκπρόσωποι των σωματείων της Πρέβεζας και του Εργατικού Κέντρου Γιάννηνων, στην παρέμβασή μας να αποτρέψουμε πληστηριασμό χαμηλοσυνταξιούχου συναδέλφου οικοδόμου από την Πρέβεζα. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μετά από την δυναμική παρέμβαση του λαού μπορούν να δοθούν λύσεις. Σήμερα δεν θα γίνει πληστηριασμός του σπιτιού. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επανέλθουν τα κοράκια και οι τραπεζίτες στο επόμενο διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή ετοιμότητα, αλλά κυρίως πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, ο λαός συνολικά, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι τα σπίτια, το βιός του λαού, μόνο ο λαός μπορεί να το υπερασπιστεί, να τα υπερασπιστεί και να τα σώσει. Άρα λοιπόν πρέπει οι ίδιοι, ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι εργαζόμενοι να παρέμβουν. Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια της αρχίζει κόκαλα, την ίδια στιγμή που η φορολογία στο λαό συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση, την ίδια στιγμή που υπάρχουν φοροαπαλλαγές για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, που υπάρχουν για τους εφοπλιστές με τους αναβαλλόμενους πόρους για τις τράπεζες που παίρνουν τα σπίτια του λαού, την ίδια στιγμή που με τον νέο προϋπολογισμό θα έχουν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ματωμένα πλεονάσματα, την ίδια στιγμή λοιπόν τσακίζουν το λαό, παίρνουν την περιουσία του, παίρνουν τα σπίτια του. Όλοι στο δρόμο, μόνο εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε και να σώσουμε τελικά την περιουσία του λαού και το βιός του, και φυσικά μόνο εμείς μπορούμε με την πάλη μας να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν, με βάση φυσικά την εποχή που ζούμε.